If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Σε 30 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε στο εφετείο πατρών η οδηγός του τζιπ που χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον Μάιο του 2012 τον 15χρονο Πάνο Τζαβάρα στην περιοχή του Ρίου. Σήμερα κατέθεσαν μάρτυρες υπεράσπισης της κατηγορουμένης, η οποία στην απολογία της υποστήριξε πως δεν είχε καμία ευθύνη και πως ουσιαστικά δεν κατάλαβε πως έγινε το τροχαίο. Κάτι το οποίο επεσήμαναν και οι δικηγόροι της στις αγορεύσεις τους. Ωστόσο το δικαστήριο την έκρινε ένοχη και την καταδίκασε σε 30 μήνες με αναστολή, ίδια ποινή με αυτήν στο πρωτοδικείο. Ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την καταδίκη της σε 32 μήνες. Αναγνωρίστηκε όμως το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Δικαιωμένοι δήλωσαν μετά την έκδοση της απόφασης οι συγγενείς του άτυχου Πάνου, οι οποίοι μάλιστα εμφανίστηκαν στο δικαστήριο φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φωτογραφία του παιδιού. Συγκλονισμένη η μητέρα του Φέντρα Δούρου, η οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αναλογιζόμενη όσα έζησε με την απώλεια του παιδιού της.